Λοιπόν, παιδιά, καλά να είστε. Καλά να περνάτε. Γεια σας. Γεια σας. Πάει και αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε εδώ, όπου χρειαστήκαμε δύο τρένα και ένα λεωφορείο για να φτάσουμε. Είναι λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης, στο Στοχόλμης. Και νομίζω ότι εδώ είναι ένα βασιλικό μέρος. Έχει ένα παλάτι με έναν κυπάκο που είναι μερικά στρέμματα. Για να πάμε πιο μέσα να δούμε τι υπάρχει. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ έχω αιμονή με τη γνώση. Τα τελευταία περίπου 20 λεπτά βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το κτίριο, το οποίο ήταν μια αίθουσα θεατρικών παραστάσεων από τα παλιά χρόνια, η οποία φτιάχτηκε για τον Γκουστάβο, έναν βασιλιά του 1700. Την οποία ξαναέχεστε για να μην με ξαναγώ προφανώς. Και αν θέλετε μια συμβουλή για το αν πάτε σε μουσεία και τέτοια, πάντα να πηγαίνετε με ξαναγώ. Πάντα να πηγαίνετε με ξαναγώ, γιατί θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν θα μαθαίνετε με τίποτα αν πηγαίνετε μόνοι σας. Και συγκεκριμένα ξαναγώς πραγματικά ήξερε τι έλεγε και χρησιμοποιούσε και ηχητικά FM με το στόμα της και κάποια άλλα FM με τα χέρια της, τα οποία ήταν το κερασάκι πραγματικά. Αλλά τώρα σειρά έχει αυτό το κτίριο, το οποίο είναι το κεντρικό παλάτι. Καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ασανσέρ, αλήθεια. Και ήμασταν εκεί πέρα. Μικρούλα βλίτσα που είχε να προσανατολιστείς.
χρειάζεσαι πινακίδες. Όλα αυτά τα δέντρα πραγματικά είναι λαβύρινθος τελείως. Δεν είμαι σίγουρος πως μπορούσαν να υπολογίζουν το ύψος, να έχουν όλα αυτά το ίδιο ύψος, αλήθεια. Και φυσικά δεν υφίσταται τέτοιο παλάτι με τέτοιο κήπο να μην έχει τη δική του ιδιωτική λίμνη. Θα μπορούσα να μείνω σε αυτό το μέρος, σε αυτό το παγκάκι με τη λίμνη μπροστά μου, απλά για πάντα. Και να διαβάσω το βιβλίο και γενικά να χαλαρώσω, αλλά είναι τελευταία μέρα. Και δεν μπορώ να τα κάνω όλα, προτιμώ να βγω για ποδήλατο. Αλλά ήταν πραγματικά ακόμα ένας παράδεισος. Απλά δείτε αυτό το μέρος, δείτε αυτό το μέρος. Γαζόν για πάντα, γρασίδι για πάντα. Πριν την προπόνηση όμως υπάρχει ακόμα ένα μέρος που θέλω να επισκεφθώ πριν φύγω από αυτή την πόλη, το οποίο δεν νομίζω να προλάβω αύριο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Δεν γίνεται να το βγάλω όλο βίντεο, είναι, το μέρος είναι τεράστιο, είναι γιγαντιαίο απλά. Αυτό το mall είναι τεράστιο, έχει πάνω από 200 μαγαζιά εδώ πέρα, αλλά τώρα πρέπει να βρω την έξοδο γιατί πρέπει να βλάβω λίγο ήλιο. Και αρχικά αυτή είναι μία έξοδος. Έχω την υπόψη ότι δεν είμαι στη σωστή έξοδο. Λαβύρινθος σκέτος. Αλλά έχει σηματοδοσία. Σηματοδοσία. Αλλά έχει σηματοδότηση. Σου δείχνει που είναι η έξοδος. Μάλλον είναι λαβύρινθος με οδηγίες. Θα πρέπει να ακολουθήσω. Αυτά. 12 seconds later. Δεν βγήκα από την μπροστινή μεριά νομίζω. Πρέπει να είμαι στην πίσω μεριά αυτή τη στιγμή για διακίνηση του πάρκινγκ. Αλλά αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι προφανώς είμαι έξω. Και δεύτερον, έχει ακόμα μέρα και θα προλάβω να κάνω προπόνηση με φως ήλιου σήμερα, τελευταία μέρα εδώ στο Στοκχόλμη. Οπότε χωρίς να χάνω άλλο χρόνο, τα λέμε στο κέντρο με το ποδήλατο.
Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά η ρόδα μου η πίσω είναι τόσο στραβή που οριακά αγγίζει το ψαλίδι. Πρέπει να κάνω ακτινολόγηση κάποια στιγμή σίγουρα. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό το μέρος, αλλά απλά δείτε εδώ. Είναι κλειστό. Όχι βέβαια ότι αυτό με εμποδίζει να μπω μέσα, αλλά σίγουρα θα με δουν και θα με διώξουν άμα μπω. Αλλά είναι το ωραίο μέρος. Πολλά μπαλάκια του τένις βλέπω. Το πιο πιθανό είναι να είναι για σκύλους αυτός ο χώρος. Anyway, συνεχίζουμε. Ισορροπία και γκάπ. Το περίμενα να το φύγει. Ήταν αναμενόμενο. Αλλά νομίζω ότι πάω πιο μακριά. Ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό εδώ. Νομίζω καταλάβατε τι εννοώ. Εδώ και 180. Νομίζω το έχω. Ας αλλάξουμε όμως λίγο την οπτική γωνία για αυτό εδώ. Νομίζω αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, πίσω από αυτά τα δέντρα υπάρχει ένα απίστευτο φεγγάρι. Πρέπει να έχει πανσέλινο σήμερα. Και είναι τέρμα πορτοκαλί. Δεν θα φανεί ποτέ στην GoPro, αλλά μπορεί και να το δείτε σε λίγο. Αν είχα την Canon την DSLR μαζί μου, ίσως να ήταν καλύτερα. Αλλά είπα ότι είναι βάρος στην πλάτη και δεν μπορώ να κάνω προπόνηση και με την τσάντα στην πλάτη. Δηλαδή, δεν δείκνεται. Πάντα θα γίνουν όλα όταν δεν έχεις τον εξοπλισμό σου μαζί. Άρα μπορεί και να φανεί, μπορεί και να φανεί. Σαν σχήμα βέβαια, όχι σαν ανάλυση και χρώμα. Δείτε αυτό το μαγαζί. Πόσο γαμάτο. Σε αυτές τις εξέδρες όταν έχει ηλιοβασίλεμα, κοιτάς από εκεί και όταν έχει πανσέλινο γυρνάς και κοιτάς από εδώ. Τώρα νομίζω μπορείτε να δείτε το φεγγάρι λίγο καλύτερα. Ελπίζω δηλαδή.
Θα πάμε κι άλλο κοντά σε λίγο. Και στην περίπτωση που φαίνεται, στην περίπτωση που δεν φαίνεται, το πιο πιθανό να μην φαίνεται, γιατί θα πάει λίγο χάλια η GoPro με τη νύχτα. Εκεί είναι στο βάθος, είναι το Δημαρχείο, φτάσαμε. Κέντρο. Αυτή εδώ την κίνηση την κάνω για να δω αν σβήνει το κόκκινο φωτάκι πάνω στην κάμερα, για να ξέρω τι γράφει. Γιατί την έχω πατήσει πολλές φορές, νομίζω ότι γράφει και δεν γράφει τίποτα. Και αυτό εδώ, ο καθρέφτης από την οθόνη του κινητού, είναι ο καλύτερος τρόπος για να βλέπω αν γράφει ανά πάσα στιγμή. Αλλά εκείνη η κουκίδα αυτή εκεί στο βάθος είναι το φεγγάρι. Δεν φαίνεται βέβαια Χριστός. Αλλά εκείνη είναι η φωτεινή πηγή λαμπίδα στο βάθος, είναι το φεγγάρι και είναι πανσέλινος και είναι από κοντά γαμάτο. Αλλά θα έπρεπε να έχω την κάμερα εδώ. Every fucking time. Thank you. Λογικά αυτό που βλέπετε σε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι μαυρίλες, αν και φαίνονται αυτή τη στιγμή τα πόδα πεντακάθαρα έξω από την κάμερα, με τα μάτια μου δηλαδή. Αλλά μέσα στην κάμερα τίποτα, άστα να πάνε. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα μέρος το οποίο είναι το απόλυτο μέρος για timelapse αυτή τη στιγμή. Έχει τα καλύτερα σύννεφα που θα μπορούσε να έχει για αντανάκλαση από το νερό. Το κτίριο αυτό όπως είναι εκεί πέρα. Από εδώ και πέρα πραγματικά παντού μαζί μου την κάμερα. Παντού μαζί μου την κάμερα. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Ό,τι βλέπετε το πάλι. Δεν συγκρίνεται αυτό που βλέπουμε, αυτό που βλέπετε εσείς από την κάμερα, από την οθόνη σας δηλαδή, αλλά το μέρος αυτή τη στιγμή, αυτή τη γωνία είναι απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Η τελευταία βραδιά νομίζω κλείνει υπερβολικά πολύ όμορφα. Από εκεί είναι που η μπαταρία της GoPro για ακόμη μια φορά πάρει το πνεύμα. Και απλά ξεκίνησα να γυρίζω προς το ξενοδοχείο. Στη διαδρομή όμως βρήκα πολλά ακόμα μέρη για trial. Ένα από αυτά είναι και αυτό εδώ, αυτό το θεατράκι, το οποίο ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Και φυσικά αν εμένα κι άλλο θα βρίσκα πολλά ακόμα spot για trial, αλλά δυστυχώς ήταν μόνο μια εβδομάδα αυτό το ταξίδι. Και τι να πρώτο κάνω σε μια εβδομάδα. Έπρεπε να είμαι μαζί με το υπόλοιπο group για να αντλώ υλικό για την τελική παρουσίαση. Δεν μπορούσα να μην το κάνω αυτό. Και έπρεπε να βγάζω φωτογραφίες, να βγάζω βίντεο, να κάνω προπόνηση, να πηγαίνω σε μουσεία και διάφορα άλλα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε έτρωγαν χρόνο. Καθώς φυσικά και το γεγονός ότι οι αποστάσεις εδώ δεν είναι πάτρα, είναι μεγάλες. Και το γεγονός ότι δεν μπορούσα να μετακινούμε με το μετρό όταν είχα το ποδήλατο μαζί μου, το έκανε ακόμα πιο δύσκολο το όλο θέμα. Αλλά όπως και να έχει, ήταν πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα, πραγματικά. Εγώ το ευχαριστήθηκα, δεν ξέρω αν βγήκε αυτό μέσα από τα βίντεο ή αν σας άρεσαν όλα αυτά που έκανα και βρήκατε ενδιαφέροντα τα βίντεο. Αλλά πραγματικά εμένα μου άρεσε, αλήθεια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ασχοληθώ στον υπολογιστή με την παρουσίαση που θα κάνουμε όταν γυρίσουμε Ελλάδα, που θα αφορά μάλλον τα σεμινάρια και γενικά όλη τη διαμονή μας εδώ, τι μάθαμε, τι είδαμε, πώς περάσαμε, για ποιο λόγο ήρθαμε και όλα αυτά. Και θα μου πάρει λίγη ώρα, οπότε βλέπω το ξημερώνω και έχουν πρωινό ξύπνα το πρωί 7 η ώρα για τις ετοιμασίες και όλα αυτά. Οπότε θα σας αφήσω για την ώρα, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό vlog και η προπόνηση που έκανα και τα λέμε αύριο στο vlog της επιστροφής και στην τελευταία βόλτα στη Στοχόλμη. Καλό βράδυ!